πρέπει να κάνουμε συμβασμούς, αλλά όπως λέω εγώ, όχι σάπιους συμβασμούς. Στις πρέσπες καταφέραμε να τερματιστεί η διαμάχη για τον ομοτελογικό. Η κίνηση ιδεών πράτων μετά από 10 χρόνια ζωής αποφάσισε να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κίνημα. Η αριστερά είναι ο μηχανικός, είναι ο στρατηγός για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται αυτός ο τόπος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ απόψε εδώ τον κύριο Νίκο Κοτζιά, πρόεδρο της κίνησης Πράτο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής και πρώην υπουργό εξωτερικών. Κύριε Κοτζιά, πολύ χαίρομαι που ήρθατε εδώ απόψε. Πραγματικά έτσι είναι μεγάλη χαρά που θα μιλήσουμε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν έχει μιλήσει πολύ το τελευταίο διάστημα και αυτό κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την παρουσία σας. Ναι, πιστεύω ότι και ως υπουργός εξωτερικών δεν μίλαγα πολύ. Ένας υπουργός εξωτερικών δεν πρέπει να μιλάει πολύ. Πρέπει να δουλεύει αθόρυβα και ας μην αντιλαμβάνονται όλοι τι κάνει. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από τις ιδιότητές μου, η πιο αγαπημένη μου είναι να είμαι δάσκαλος. Δάσκαλος, το φαντάζομαι. Πανεπιστημιακός, γιατί... δάσκαλος, αλλά δάσκαλος. Πάντα όταν είναι κανείς δάσκαλος, είναι η πιο αγαπημένη του ιδιότητα. Πάντα. Έχει είναι να κάνει αυτό με νέους ανθρώπους και παίρνει ενέργεια από αυτούς. Έτσι. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους και τους οφείλω πάρα πολλά. Να σας πω, ανακοινώσατε ότι μετά από 6 μήνες ξεκινάτε πάλι το δημόσιο διάλογο και τις συνεντεύξεις. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε γιατί τώρα και γιατί είχατε αποστασιοποιηθεί? Καταρχάς, όταν γράφω βιβλία μεγάλα, είμαι υποχρεωμένος κάπως να συγκεντρωθώ. Γράφω ένα βιβλίο εδώ και 2 χρόνια και θα χρειαστώ άλλα 2 χρόνια για να το τελειώσω. Ναι. Για τον Καρλ Μάρξ ως θεωρητικό των διεθνών σχέσεων και συνδέω την πανεπιστημιακή μου και την πολιτική μου διαδρομή, διεθνή ναι. σχέση, εξωτερική πολιτική και Καρλ Μάρξ. Ναι. Και ανακάλυψα τρομερά πράγματα που δεν τα ήξερα. Δηλαδή. Ο Μάρξ είχε γράψει ένα βιβλίο για την μυστική διπλωματία της Ρωσίας, το οποίο λογοκρίθηκε και δεν είναι μέσα στα άπαντα του. Εγώ δεν το γνώριζα. Είχα διαβάσει όλα τα άπαντα, ναι. αλλά αυτό δεν το γνώριζα. Μάλιστα. Ή δεν γνώριζα ότι ένα κείμενο του Φρεντερίκου Έγκελς για την εξωτερική πολιτική του τσαρισμού, ο Στάλιν το απαγόρευσε να δημοσιευτεί στο θεωρητικό περιοδικό των Μπολσεβίκων το 1936, ναι. με μια επιστολή του μάλιστα στο πολιτικό γραφείο του κόμματος και δημοσιεύτηκε το 1941 στα άπαντά του. Και όταν πέθανε, βέβαια, αυτό το κομμάτι του Έγκελς δημοσιεύτηκε στα άπαντα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το βιβλίο? Σε 1,5 χρόνο ελπίζω να το τελειώσω. Ενδιάμεσα έκανα ένα μικρό βιβλίο ναι. μαζί με 11, με άλλους 10 υπουργούς εξωτερικών της περιοχής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σύν τον Αιγύπτιο υπουργό εξωτερικών, σύν τον Γιαννάκη τον Κασουλίδη από την Κύπρο, με θέμα οι προοπτικές της Βαλκανικής, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο μέλλον. Γιατί είμαστε μια περιοχή που συζητάμε πάρα πολύ για το παρελθόν και γινόμαστε αυτό που λέω φυλακισμένοι της ιστορίας. Μια στιγμή τώρα, γιατί με αυτό που μου λέτε, με πάτε πριν έρθουμε στα τωρινά, γιατί θέλω να δούμε πολύ και την τρέχουσα επικαιρότητα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που αφήσατε ως παρακαταθήκη εσείς ως Υπουργός Εξωτερικών και ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να μου πείτε αν αισθάνεστε ότι τελικά αυτή η συμφωνία είχε την απήχηση που εσείς πιστεύατε ότι θα έχει όταν την κάνατε προφανώς και εάν. Τι απαντάτε ακόμα σε αυτούς που λένε ότι ίσως να υπήρχε άλλη καλύτερη λύση? Ότι δεν έχω καμία αντίρρηση να την κάνουν εκείνοι. Άμα είναι η καλύτερη, γιατί να έχω αντίρρηση? Αλλά ξέρουμε ότι 30 χρόνια διαπραγματεύσεων και 120 χρόνια ιστορίας, όλο χειρότερες λύσεις βρίσκαμε. Γιατί όπως απέδειξα στη Βουλή από τα πρακτικά που πήρα ειδική άδεια από την Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου για να τα εμφανίσω. Ναι. Είχαν συμφωνήσει σε διπλή ονομασία όλα τα προηγούμενα κόμματα κυβερνήσεις με σκέτο Μακεδονία για τη Βόρεια Μακεδονία και ένα όνομα Βόρεια Μακεδονία. Για ποιες κυβερνήσεις αναφέρεστε τώρα? Αναφέρουμε στις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα. Του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι. με την ετοιμότητα που τον διακρίνει στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέει στα κείμενα που δημοσιεύει ο Αλέξης Παπαχελάς, ένας εξαιρετικός συνάδελφός σας, ότι εκείνος θα προτιμούσε, το διεκδίκησε, αλλά δεν τα κατάφερε, την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Ο Κωνσταντίνος Σιμίτης ήταν ο πιο κρυψίνης που έκανε τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις σε αυτά τα θέματα. Όλες οι κυβερνήσεις αυτής της περίοδου. Ξέρετε, όμως υπάρχουν ακόμα κάποιοι οι οποίοι αρνούνται να πούν οι Βορειομακεδόνες, λένε οι Σκοπιανοί, ακόμα και βουλευτές. Ναι, εντάξει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί τι λένε στις ιδιωτικές τους συζητήσεις. Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι όταν πήγα τις προάλλες στο Κρούσοβο σε μια διεθνή συνάντηση
70 οργανώσεων νεολαίας από 21 κράτη που με τιμήσανε στα 20 χρόνια της ύπαρξής τους, να είμαι ο κεντρικός ομιλητής, καλέσανε και μετά τον Δημητρόφ, ότι συνάντησαν μεγάλες ενδείξεις πριν από τη Φλόρινα, μετά από τη Φλόρινα, πριν από τη Νίκη, που έλεγε προς πού γουδουμού προς Σκόπια. Αυτό με ενοχλεί, διότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι νόμος του κράτους και δεν μπορεί ο κάθε περιφερειάρχης για να κάνει προεκλογικό αγώνα ή τερτύπια να παραβιάζει αυτή τη συμφωνία και να το κοιτάνε. Και εκείνο που με στεναχωρεί από αυτή τη συμφωνία είναι ότι τα θετικά της, πέρα από τα ιστορικά που ασχοληθήκαμε, που ξεκαθαρίσαμε στην ίδια τη συμφωνία ότι οι Βορειομακεδόνες δέχονται ότι δεν έχουν σχέση με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, με την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, που δεν το έχουν διαβάσει περισσότεροι που κατηγορούν τη συμφωνία λέγοντας ότι τους παραδώσαν την ιστορία, ίσα-ίσα, είναι η πρώτη φορά που παραδέχονται την ιστορία τους, ότι αυτή η συμφωνία δεν εφαρμόζεται. Και είναι, διευκολύνεται και η άλλη πλευρά, γιατί η συμφωνία έχει και δύσκολα όρους για τη βορειομακεδονική πλευρά. Άρα λέτε ότι θα έπρεπε να δίνουμε μάχη για την εφαρμογή της μεγαλύτερη απίστευση. Θα έπρεπε να φροντίζουμε. Και εγώ είχα πει ότι το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε είναι να διευρύνουμε το προσωπικό της πρεσβείας στα Σκόπια και να στείλουμε εκεί εμπειρογνώμονες και νομικούς που να γνωρίζουν και τα σλαβομακεδόνικα και οι οποίοι να εντοπίζουν κάθε μέρα αν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται η συμφωνία, που δεν εφαρμόζεται, να γίνονται συστάσεις και αν χρειάζεται και να παρεμβαίνει και ο ΙΕ, ο οποίος είναι ο εγγυητής. Με τη σημερινή κυβέρνηση έχετε αντίρρηση στο πώς χειρίζεται το θέμα της συμφωνίας, δηλαδή? Νομίζω ότι κάνει λάθος που δεν έχει φέρει τα τρία μνημόνια στην Βουλή, ιδιαίτερα αυτό που διασφαλίζει με την καλή έννοια έλεγχο του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας. Φοβάμαι ότι στο μακεδονικό ονοματολογικό πάρα πολλοί δεν κινήθηκαν απλώς με τη ματιά τους στραμμένη στο εσωτερικό της χώρας, που είναι ένα μόνιμο πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής για όλα τα κράτη. Ναι. Δεν θέλω να μεμφθώ κάποιον προσωπικά. Ναι. Αλλά είναι και στραμμένοι πολύ στα εσωκομματικά τους. Και αυτό έπαθε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έστρεψε το βλέμμα του, ίσως αναγκαστικά, στις αντιρρήσεις του Σαμαρά και μετά στις αντιρρήσεις των τριών, Εύερτ, Κανελόπουλου κλπ. Και έχασε τον παιχνίδι. Δεν το είχαμε λύσει τότε. Μάλιστα. Το βορειομακεδονικό. Τώρα θα απαλλασσόμασταν από μια ιστορία και θα είχαμε επικεντρωθεί στην Τουρκία. Εγώ είμαι ευτυχής που η δαγκάνα που σχεδίαζε η Τουρκία, που ήταν μια δαγκάνα από πάνω Βόρειο Μακεδονία, Αλβανία, από κάτω η Λιβύη, τη έσπασα τη δαγκάνα τη μία και η χώρα μπορεί γεωπολιτικά να αναπνεύσει καλύτερα. Έχει μείνει η άλλη δαγκάνα, βέβαια. Θέλω να έρθουμε πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά. Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε λίγο από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών συστήνει στους Έλληνες που είναι στην Ουκρανία να αποχωρήσουν άμεσα. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτού του πολέμου. Αυτός ο πόλεμος, καταρχάς, είναι καλό που συμφωνούμε ότι είναι πόλεμος και όχι κάποια επιχείρηση. Ναι, ελπίζω όπως πια, έλεγαν κάποιοι. Ναι. Αυτός ο πόλεμος είναι άδικος πόλεμος. Δηλαδή είναι ένας πόλεμος που είναι εισβολή μιας μεγάλης χώρας απέναντι σε μια μικρότερη. Μια εισβολή που την αξιοποιούν και οι δυτικοί για τους δικούς τους λόγους. Αλλά θα μείνω στο κύριο ζήτημα, που είναι σε ένα λαό που υπερασπίζει την πατρίδα του. Και πρέπει να διδαχτούμε πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη το βασικό εργαλείο της στρατηγικής των Ρώσων είναι ότι εγώ είμαι πυρηνική δύναμη και αν μου χτυπήσεις δικιά μου πόλη θα σου ρίξω πυρηνικά. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, μόνο εγώ δικαιούμαι να σου καταστρέφω τις υποδομές, να σκοτώνω παιδιά, να βιάζω γυναίκες. Αυτή η μονομέρεια, η ασυμμετρία αυτού του πολέμου είναι στο μακρύ όνειρο και ορισμένων κύκλων στην ίδια την Τουρκία. Στην Τουρκία. Οι οποίοι επιδιώκουν υπόγεια να αποκτήσουν ατομικά όπλα και μετά να μας λένε ότι αν υπερασπιστούμε κανένα νησί μας θα μας χτυπήσουν. Άρα να υποθέσω ότι συμφωνείτε με τη στάση της Ελλάδας που είναι καθαρά κατά της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας και πρέπει, κάνει και καλά που στέλνει όπλα στην Ουκρανία ή όχι? Πρέπει να είμαστε καθαρά υπέρ της Ουκρανίας. Μάλιστα. Όχι καθαρά κατά της Ρωσίας. Όχι, δηλαδή, καθαρά υπέρ της Ουκρανίας. Έχει διαφορά η μία στάση. Εμείς δεν έχουμε αντιρωσισμό. Και θα έλεγα ότι η κυβέρνηση έπρεπε κάποιες μήνες να κάνει αυτοκριτική, που όταν εγώ απέλασα δύο Ρώσους πολίτες, δεν είναι καν διπλωμάτες, ήταν πρώην διπλωμάτης ο ένας, μου είπαν ότι καταστρέφω τις ιστορικές σχέσεις με την Ρωσία και σας θυμίζω ότι πήγε ο κύριος Ζένδιας τότε ταξίδι το πρώτο στη Ρωσία, κάνοντας τη δήλωση ότι θα αποκαταστήσω αυτά που καταστράφηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και γύρισε διαβεβαιώνοντας ότι δεν έγινε πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί το είχε πει ο Λαυρόφ. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να γίνεται με θάρρος, παρησία, σένος, σταθερότητα, αποφασιστικότητα και πατριωτισμό ασφαλώς, που να έχει στην καρδιά της και στο νου της τι ωφελεί την Ελλάδα
και την περιοχή. Καλά κάνουμε και στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Όχι, να τα παίρνουμε από τα νησιά. Μάλιστα. Στο πρόσφατο άρθρο σας στην Καθημερινή, και μου το είπατε και πριν από λίγο εδώ τώρα, μιλάτε για παράλληλους κόσμους Ρωσίας και Τουρκίας, αναφέροντας ότι η Τουρκία πάει να γίνει αντιγραφέας των ρωσικών πολιτικών. Ναι. Πού την αντιγράφει την Ρωσία ή η Τουρκία και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μας? Την αντιγράφει από τον αυταρχισμό καταρχάς. Δεύτερον, την αντιγράφει με επεμβάσεις σε τρίτους χώρους. Όπως έκανε η Ρωσία επέμβαση στη Γεωργία και στην Ουκρανία το 2014, έκανε η Τουρκία στη Συρία και στο Ιράκ. Ναι. Στο Ιράκ κλήθηκε από την τότε Ιρακινή κυβέρνηση, αλλά τώρα έχει αποφάσει τη κυβέρνηση του Ιράκ και του Κοινοβουλίου να σηκωθεί να φύγει και δεν φεύγει. Στη Συρία μπήκε μεν με κάποιες συμφωνίες, έφτιαξε το τρίγωνο Ιράν-Ρωσία-Τουρκία, αλλά ο ίδιος ο Ασάτ, ο δικτάτορας αιματοβαμμένος, δεν τους θέλει. Είδανε στη Λιβύη, κάνανε εκεί επέμβαση. Άρα η Τουρκία ακολουθεί το παράδειγμα της Ρωσίας να καλύπτει τα κενά που αφήνει μια Δύση που βρίσκεται ιστορικά, δεν λέω άμεσα, αλλά ιστορικά σε μια σχετική υποχώρηση. Μάλιστα, τώρα και αφήνει περιοχές ελεύθερες. Η Τουρκία έχει ανοίξει πια ένα μέτωπο με την Ελλάδα που πολλοί φοβούνται ότι δεν θα τελειώσει ανέμακτα. Εσείς πιστεύετε ότι η στρατηγική του Ερντογάν είναι μια σύγκρουση με την Ελλάδα στο πεδίο, με στόχο τι να κερδίσει η Τουρκία? Νομίζω ότι η Τουρκία έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να πει στο διεθνή παράγοντα ότι δεν υπάρχουν λύσεις στη Μεσόγειο χωρίς εμένα ως συμπαίκτη. Ναι. Μην νομίζετε ότι με Ισραήλ λέει το Ελλάδα μπορεί να φέρετε λύσεις στην περιοχή. Είμαι εγώ εδώ. Αν δεν με πάρετε υπόψη σας, θα έχουμε τζιτζιλίγια. Άρα εγώ είμαι ο μεγάλος παίκτης, θέλει ναι, να μας πει. Ο σοβαρός, ο ναι. ισχυρός, ναι. αμυντικά κλπ. Ναι. Και ο δεύτερος λόγος είναι, και το επιδιώκει και το κάνει δεκαετίες απέναντι στην Ελλάδα, να κατακτήσει δια των παραχωρήσεων αυτά που διεκδικεί επικαλούμενη και κίνδυνο επεισοδίου. Ναι. Και φοβάμαι ότι η νυν κυβέρνηση τα δύο πρώτα χρόνια της τουλάχιστον έκανε πίσω σε πάρα πολλούς τομείς, οι οποίοι δεν διευκόλυναν τις σχέσεις μας με την Τουρκία, διότι ο Ερντογκάν ένιωσε ότι είναι αδύναμη η κυβέρνηση των Αθηνών και ότι θα μπορούσε να κάνει δικό του παιχνίδι. Αυτό σας θυμίζω ότι όταν κυκλοφορούσαν τα τουρκικά πολεμικά πάνω στην ελληνική ΑΟΣ και μια-δύο φορές μπήκανε και στα χωρικά μας ύδατα. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση αστόματος Υπουργού Εξωτερικών είπε ότι τέλειωσε η εποχή των κανονιοφόρων και αυτά που κάνουν οι Τούρκοι είναι ανοησίες. Σε μια συνέντευξή της στο ραδιόφωνο στο πρώτο θέμα. Λέτε ότι θα έπρεπε να κάνουμε τι δηλαδή? Εγώ είμαι οπαδός μιας διπλής τακτικής. Ναι. Και νομίζω ότι η πράξη αποτελεί το κριτήριο για ό,τι κάνουμε. 4 χρόνια που ήμουν υπουργός εξωτερικών δεν είχαμε τέτοιου είδους επεισόδια, ούτε νέες μορφές τουρκικής πρόκλησης. Νομίζω υπερπτήσεις είχαμε όμως πάνω από το Αιγαίο, πάντα. Δεν είχαμε. Νέες προκλήσεις. Δηλαδή τώρα έχουμε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος, ξηρό έδαφος. Έχουμε drones αλλά και αεροπλάνα που πετάνε πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθούμε μια διπλή γραμμή της αποτροπής και του διαλόγου. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε όλα τα μέτρα μας για να αποτρέψουμε την Τουρκία και πρέπει ταυτόχρονα να την υποχρεώνουμε να κάνει διάλογο μαζί μας. Αυτή η κυβέρνηση βρέθηκε στα 3,5 χρόνια, ανά μία χρονιά μετά από την αρχή και λίγο πριν, εκτός διαλόγου με την Τουρκία. Το οποίο όταν δεν κάνεις διάλογο, μου λένε μερικοί μα με την Τουρκία, και τους απαντάω διάλογο θα κάνεις με τον εχθρό σου. Αυτό θα βροντίζεις να κάνεις διάλογο για να τον κρατάς κοντά σου. Στην ανάγκη να τον βάλεις στην αγκαλιά σου και να σφίξεις την αγκαλιά σου πολύ. Δεν κάναμε διάλογο. Εδώ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Συναντιούνται υπουργοί εξωτερικών. Συναντιούνται υπουργοί άμυνας. Δεν ξέρουμε τι συζητήσανε και δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα διάβλος επικοινωνίας για δύσκολες καταστάσεις. Εγώ είχα ένα διάβλο προσωπικό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι της μέγιστης εμπιστοσύνης του Ερντογάν, γιατί είναι ο άνθρωπος που δοκίμασε, ο Τσελίκ, που δοκίμαζε το φαΐ του Ερντογάν στη φυλακή. Αντιγονιρή δηλητηριασμένο, του φέρνε τα δώρο κλπ. Κράταγα πάντα ανοιχτό αυτό τον διάβλο για να πέφτει. Μιλάτε για τον Τζελίκ, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, του Ερντογάν τώρα. Μιλάω για τον Τζελίκ, τον άτυπο πρόεδρο του κόμματος του Ερντογάν. Μάλιστα. Που ήταν ως φοιτητής, ήταν ο πιο έμπιστος του Ερντογάν. Διότι αυτά οι κουβέντες πρέπει να γίνονται καμιά φορά με όποιους διαδρόμους και τρόπους ναι. που μπορείς να βρίσκεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να πέφτει. Το δεύτερο είναι ότι όταν η Τουρκία άρχισε να περνάει από αμφισβητούμενα νησιά, που γίνονταν πάντα και έχετε δίκιο σε αυτό, σε υπερπτήσεις πάνω από μη αμφισβητούμενα νησιά, ναι. πάνω από ελληνικές πόλεις στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, έπρεπε να ενημερώσουμε, κατά την προσωπική μου γνώμη, φίλους και εχθρούς, τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια την Τουρκία,
ότι εμείς την επόμενη φορά μέχρι εδώ είναι. Παραβίαση των κυρίαρχων δικαιωμάτων της χώρας εδώ τελειώνει. Την επόμενη φορά θα κάνουμε τι? Θα ρίξουμε ένα drone στο οποίο δεν έχει πιλότο, δεν έχουμε δηλαδή ανθρώπινες απώλειες, αλλά δείχνει ότι έφτανε σε ένα όριο το οποίο δεν θα το ανεχτούμε, γιατί αλλιώς μας έχουν κάνει σουρωτήρι. Δηλαδή, χθες πέρναγε ένα πλοίο έξω από τη Ρόδο, το λιμενικό λέει ότι ήταν στα 6 μίλια, εμείς τη μέτρηση που κάναμε σαν Πράτο ήταν στα 4. Το πολεμικό πλοίο που συνόδευε το ερευνητικό ήταν έξω από τα 6 μίλια. Να υποθέσω επομένως με όλα αυτά που μου λέτε ότι θέλετε να έχουμε ένα θεσμικό σύστημα άμυνας αναβαθμισμένο, άρα συμφωνείτε με τα Ραφάλ, με την Μπελαρά, με τα F-16, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση. Ένα από τα διδάγματα, εγώ δεν είμαι ειδικό στα στρατιωτικά όπλα, αλλά ένα από τα διδάγματα της Ουκρανίας είναι ότι χρειάζονται και μικρά έξυπνα όπλα. Οι Ουκρανοί αμύνθηκαν απέναντι σε μια μεγάλη στρατιωτική μηχανή με μικρά νέας τεχνολογίας, γι' αυτό έξυπνα όπλα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να το δει αυτό το θέμα πάρα πολύ καλά. Για να σας πάω εκεί που ήμασταν πριν. Η Τουρκία κάνει μια παράνομη ΑΟΣ. Ναι. Λιβύα, Τουρκίας. Η παράνομη αυτή ΑΟΣ περνάει μέσα από τα ενδυνάμει ελληνικά χωρικά ύδατα, δηλαδή η Αιγαλίτιδα Αμαζόνη, ναι, από τα 6 στα 12 μίλια. Όπως στην καθημερινότητά μας υπάρχει μια ιεράρχηση νόμων, δηλαδή προηγείται το Σύνταγμα, μετά έρχεται ο νόμος, μετά το Προεδρικό Διάταγμα, μετά η Υπουργική Απόφαση, και δεν μπορεί μια Υπουργική Απόφαση να ανατρέψει το Σύνταγμα, έτσι υπάρχει και στο διεθνή κανόνα. Δηλαδή, το έδαφος που έχει κυριαρχία, είτε είναι ξηρό είτε υγρό, έτσι τα ονομάζει το Διεθνές Δικαστήριο, δηλαδή τη θάλασσα, ναι, τους κόλπους που μπορεί να κλείσεις και από εκεί να αναπτύξεις και 12 μίλια, αυτοί προηγούνται. Επειδή είναι κυριαρχία από οποιαδήποτε ζώνη που δίνει κυριαρχικά δικαιώματα σε ορισμένα πράγματα, όπως είναι η ΑΟΣ. Κατά συνέπεια, αν εμείς αξιοποιούσαμε το δικαίωμά μας στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Κρήτη να επεκτείνουμε τα μίλια μας, ναι, αυτόματα θα σπάγαμε στη μέση την ΑΟΣ της Τουρκίας με τη Λιβύη. Άρα, εσείς προτείνετε να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στην Κρήτη? Όχι μόνο νότια, ξέρω ότι η κυβέρνηση το ετοιμάζει αυτό, ναι, καιρός ήταν, αλλά και ανατολικά, διότι εκεί μας ενδιαφέρει να σπάσουμε την ΑΟΣ. Και γιατί θα έλεγα δεν έγινε επίσης, αυτό επί των ημερών σας? Επειδή δεν εγώ υπήρχε... τα ετοίμασα τα προεδρικά, ναι, διατάγματα, αλλά δεν μου τα υπογράψανε. Άρα δεν το ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας? Ήθελε μετά να το επεξεργαστεί με διαφορετικό τρόπο. Εγώ με τη συνείδησή μου είμαι εντάξει. Και ξέρετε γιατί? Ναι. Στην Ελλάδα συζητούσαμε πάντα για την ΑΟΣ. Καμιά φορά για την Αιγαλίτιδα ζώνη, τα χωρικά ύδατα. Όμως πριν από αυτές τις δύο ζώνες, την αποκλειστική οικονομική και την Αιγαλίτιδα, υπάρχει μια άλλη πολύ σημαντική ζώνη που είναι η κόλπη. Με αυτούς δεν είχε ασχοληθεί ποτέ η Ελλάδα. Ναι. Οι κόλποι θέλουν μέτρημα. Εγώ μέτρησα όλους τους κόλπους. Μου φάγε δύο χρόνια αυτό το μέτρημα. Όχι ο ίδιος, δεν τα μέτρησε, ναι, ο ίδιος. Ναι, η πολιτική, ναι, απόφαση ήταν. Χαρτογράφοι εξαιρετικοί από το στρατό και χαρτογράφοι από το εξωτερικό, διεθνούς φήμης, τους οποίους χρησιμοποιεί και τώρα, φαντάζομαι, η κυβέρνηση. Ο κόλπος είναι, ας πούμε, σκεφτείτε τη Σούδα. Αν ξεκινήσετε από τη Σούδα τα 12 μίλια, θα φτάσετε ίσως 7-8 μίλια έξω από τη Σούδα. Αν κλείσετε στην κορυφή της τη Σούδα, δηλαδή εδώ, ναι, και ξεκινήσει από εδώ η γραμμή βάσης, η ευθεία γραμμή βάσης λέγεται αυτή, και όχι από τον κόλπο, τότε κερδίζουμε και άλλα 5 μίλια. Ναι. Άρα αυτά έπρεπε να τα μετρήσουμε, ναι, και δεν τα κάναμε ούτε τώρα. Εγώ τα μέτρησα. Να τα καταθέσουμε, εκεί σταματήσαμε. Να, που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα, να τα καταθέσουμε στον ΟΗΕ. Θέλουν μια ανάρτηση ενός έτους και να εγκριθούν. Αλλά μου λέτε ότι βρήκατε εκεί τείχος, είπε στην και Ελλάδα ο... η κόλπη και, ναι, και η γελίτιδα ζώνη, υπάρχει μια ανησυχία όσον αφορά την Τουρκία που έχει πει ότι στο Αιγαίο αν γίνουν αλλαγές και στη συμφωνία της Μαδρίτης προβλέπεται να μην γίνουν αλλαγές, αυτό είναι κάζους μπέλι. Όμως προσέξτε, ναι. Ναι. Η Τουρκία έχει κάνει ήδη δύο μεγάλες αλλαγές στο Αιγαίο. Η μία είναι η ΑΟΣ Λιβύης Τουρκίας που διασχίζει το Αιγαίο και η δεύτερη είναι η απόφαση με εθνικό νόμο να χωρίσουν τη πολιτική της έρευνας και διάσωσης στα μέσα του Αιγαίου, δηλαδή εκεί που είναι οι καλόγεροι που ήταν παλιά, ναι, πεδίο πολύ του ναυτικού, να χωρίσουν στη μέση του Αιγαίου και στο μισό αυτοί να έχουν τον έλεγχο. Αυτό ο εθνικός νόμος είναι κατά τον εθνικό της νόμος τροποποίηση. Μάλιστα. Των συμφωνιών του Σιμίτη που δεν ήταν καλές, ναι, στη Μαδρίτη. Άρα λοιπόν εδώ δεν πρέπει να φοβόμαστε και εξάλλου τα πρώτα σχέδια που είχα ήδη ετοιμάσει τα προεδρικά διατάγματα ήταν από την Ήπειρο μέχρι και Κύθυρα αντικύθυρα που όλοι οι υπόλοιποι τα αφήσαν απ' έξω για λόγους που δεν θέλω να τους εξηγώ δημόσια, σύ την Κρήτη και την Ανατολική Κρήτη και μετά να προχωράγαμε σταθερά προς τα βόρεια και να έμεναν μόνο οι περιοχές που είναι
έξω από τα Δαρδανέλια στην είσοδό τους. Δεν μου λέτε, επειδή όμως το κάζος Μπέιλι υπάρχει πάντα, εσείς αν ήσασταν στη Βουλή θα είχατε ψηφίσει τα Ραφάλ, ναι ή όχι? Δεν ήμουν στη Βουλή και δεν τα ψήφισα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δούμε υπό ποιες συνθήκες αυτά πάρθηκαν. Θεωρείτε εγώ έκανα δηλαδή μια κριτική ότι ακόμα στη και έτσι όπως είναι σήμερα πω, τα πράγματα μπορεί η Ελλάδα συμφωνία. Να μην πάρει το καλύτερο δυνατό. Πρέπει να πάρει καλά όπλα και να πάρει έξυπνα όπλα, ναι. Που είναι και φτηνά και ελαφριά. Ναι. Εγώ στη συμφωνία με τη Γαλλία είχα κάνει κριτική, η πρόβλεψη ότι παίρνουμε εμείς όπλα, η Γαλλία θα μας στηρίξει αμυντικά, καλό. Το είχαμε συμφωνήσει έτσι κι αλλιώς και επί κυβερνήσεων Τσίπρα, ναι, αυτό με τον Μακρόν. Και ήταν έτοιμο το σχέδιο, υπάρχουν και γραμμένα εκεί πάνω στη θηθήκανε. Ναι. Αλλά πρόσθεσε η νυν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι και εμείς στη ζώνη Σαχέλ θα πάμε να παρέμβουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε εκεί. Ναι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μπερδευόμαστε. Ναι, αλλά πώς γίνεται, υπάρχει αμοιβαία συνδρομή? Βέβαια, αγοράζουμε τα όπλα από αυτούς. Αγοράζουμε τα όπλα από αυτούς. Είναι μεγάλη πίσνα. Αυτό λέτε ότι θα το δέχονταν? Το είχαν δεχτεί. Μάλιστα. Πάντως, επί Νέας Δημοκρατίας έγινε συμφωνία τελικά και αγοράστηκαν τα όπλα. Ναι, το είχαν δεχτεί. Μάλιστα. Τι μου λέτε τώρα, η Άγκυρα παίζει ένα παιχνίδι εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, αυτό είναι νομίζω φανερό. Έτσι. Το είδαμε και με τους 92 γυμνούς μετανάστες στις τελευταίες μέρες. Μια ντροπή για την ανθρωπότητα. Είναι μια ντροπή για την ανθρωπότητα. Έχει απήχηση αυτή η τουρκική προπαγάνδα ή όχι, θεωρείτε? Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να την ακούνε αυτή την προπαγάνδα? Να σας πω, η Τουρκία έχει επενδύσει στην εξωτερική πολιτική πάρα πολλά μεγάλα κονδύλια. Στη δικιά μας εξωτερική πολιτική περιοριζόταν σταθερά. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος. Διότι όσο σωστό είναι να κάνεις εξοπλισμούς, που να συζητήσουμε ποιοι πρέπει να είναι, άλλο τόσο σωστό είναι να δίνεις λεφτά για τη διπλωματία, την εκπαίδευση γενικότερα και το καθεξής. Το να περιορίζετε η διπλωματία και να αναπτύσσετε μόνο το σκέλος της άμυνας είναι η λανθασμένη αντίληψη για τις συνθήκες που έχει ο κόσμος σήμερα. Ναι. Θεωρείτε ότι μπορεί να επιχειρήσει ο Ερντογάν νέο ευρώ, χρησιμοποιώντας πάλι το θέμα του Ερντογάν προσπαθεί, μια επιχείρηση μαζικής εισβολής όπως τη λένε, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε και με τον πίεση, όρο αυτό. Ο Ερντογάν, ναι, προσπαθεί με την πίεση να οδηγήσει την Ελλάδα σε υποχωρήσεις και παραχωρήσεις. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Άμα δείτε υπουργούς πώς αρθρογραφούσαν το 19 και 20 στην καθημερινή υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λέγανε η Τουρκία μας φτιάχνει ήδη τετελεσμένα, βρισκόμαστε ενώπιον τετελεσμένων. Αυτό είναι το μέγιστό μας πρόβλημα, ότι δεν καταλαβαίνουμε τη μεθόδευση που ακολουθεί η Τουρκία. Δηλαδή, έχοντας κάτσει και έχοντας μελετήσει επί δεκαετίες την Τουρκία, όπως και μερικές άλλες χώρες, η Τουρκία τι κάνει? Πρώτα αμφισβητεί. Λέει, ξέρω εγώ, τα έμια δεν σου ανήκουν. Ναι. Μετά αρχίζει την πίεση και λέει ναι, αλλά να μην ανέβει πάνω στα έμια η Ελλάδα, να μην σηκώσει σημαία στα έμια η Ελλάδα. Μετά λέει είναι γκρίζα ζώνη τα έμια. Και μετά λέει τα έμια είναι δικά μας. Κάθε υποχώρηση σε αυτό το σχήμα της Τουρκίας σημαίνει ότι διευκολύνεις για να κάνει το επόμενο βήμα. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει και να την αποδομήσει στην Τουρκία, να την αποκρίσει στην Τουρκία. Δεν είναι υποχωρητικότητα, δεν οδηγεί στο τερματισμό των προκλήσεων, το είδαμε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντως είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επιτρέπει να κάνω μια παρατήρηση ακόμα. Ναι. Η Ευρώπη δίνει πάρα πολλά λεφτά στην Τουρκία για το μεταναστευτικό. Ναι. Η Ελλάδα πρέπει να δουλέψει με αυτό το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να δίνουμε λεφτά στην Τουρκία προκειμένου να μην φτάσει ο μετανάστης στο Βερολίνο, αλλά η Τουρκία να το χρησιμοποιεί ως όπλο σε βάρος μου. Ναι. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα γύρω από το μεταναστευτικό, που προσωπικά δεν συμφωνώ ούτε με τη μία ούτε με την άλλη πλευρά που είναι μονομερής. Το μεταναστευτικό, όπως όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έχει και την αξιακή του πλευρά, που είναι ο ανθρωπισμός, που πρέπει να αντιλαμβάνεσαι τα ανθρώπινα δράματα. Ναι. Έχει όμως και την πλευρά των συμφερόντων. Η εξωτερική πολιτική, κατά γνώμη η προοδευτική και πατριωτική κατά γνώμη, πρέπει να κάνει συνδυασμό από αυτά τα δύο. Έτσι, ναι, παραδείγματος χάρη, εμείς λέμε στο Πράτωνο ότι οι μετανάστες που είναι στην Ελλάδα είναι καθήκον μας και καλό για το μέλλον της χώρας να τους ενσωματώσουμε. Ακόμα να και τους... αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα και δεν είναι πρόσφυγες. Να τους... Ναι, να τους εκπαιδεύσουμε στην ελληνική παιδεία. Ναι. Διότι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι λέγανε ότι Έλληνας είναι αυτός που έχει ελληνική παιδεία. Να τους δώσουμε λοιπόν την ελληνική παιδεία. Και να μην αφήσουμε να μπαίνουν μαζικά
μεταναστευτικά ρεύματα στη χώρα μας. Δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους που έχουμε την ευθύνη τους, αλλά η χώρα δεν μπορεί να γίνει καταφύγιο όλων των εκατομμυρίων που ξεκινάνε από το Αφγανιστάν, προφανώς, από την Περσία. Προφανώς. Έχει 4 εκατομμύρια Αφγανούς στην Περσία που τους διώκουν τώρα. Ναι, τι ναι. θα τους κάνουμε. Δεν μου λέτε τώρα, ποια είναι η σχέση σας σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Αλέξη Τσίπρα? Με τον Αλέξη, πέρα από μια κουβέντα έτσι σύντομη που κάναμε μετά από την ομιλία μας στο συνέδριο, δεν έχουμε κουβεντιάσει όλα αυτά τα χρόνια καθόλου. Εμείς κάνουμε σαν Πράττω προτάσεις συνεργασίες, διαλόγου. Μάλιστα και πρόσφατα πρότεινα να γίνει ένα φόρουμ διαλόγου. Υπήρχε επί συνασπισμού. Ναι. Επί Μακαρίτη Δήμου Τσαχνιά, που ήταν ο συντάξης του διοικητή επί Χούντας. Δεν το ακολουθούν αυτό το παράδειγμα. Μια στιγμή, πριν φτάσουμε σε αυτό, εσείς ως κοτζιάς με τον Τσίπρα, είσαστε πρώην Υπουργός Εξωτερικών, έχετε μια τεράστια εμπειρία, έχετε χειριστεί θέματα. Εδώ γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά, γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία. Όλο αυτό το διάστημα δεν συνομιλείτε με τον Αλέξη Τσίπρα για αυτά τα ζητήματα? Κανείς δεν υποχρεώνεται να παίρνει τη γνώμη μου. Φαντάζομαι ότι όλοι διαβάζουν τις γραπτές μου γνώμες. Δηλαδή πιστεύω ότι και στη Νέα Δημοκρατία και εν μέρει ίσως στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ διαβάζουν αυτά που γράφω και γι' αυτό τα γράφω. Πέρα από το μεγάλο κοινό που ελπίζω να διαβάζει. Θα είσαστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Θα δείξει αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι. Εννοείται θα δείξει αν είσαστε υποψήφιος, θα είσαστε υποψήφιος με το Πράττω αυτόνομα ή θα είσαστε υποψήφιος αν το Πράττω είχε τα οικονομικά, Πράττω, αν το Πράττω είχε τα οικονομικά μέσα, ναι. οι ιδέες του έχουν επιρροή σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή είμαστε από εκείνες τις μικρές πολιτικές οργανώσεις που η επιρροή της, η πολιτική, η ιδεολογική είναι πολύ μεγαλύτερη. Ιδιαίτερα στα θέματα που κουβεντιάζαμε πριν, θα έλεγα η ναι. πλειοψηφία του κόσμου. Και έχουμε μια ιδιορυθμία ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για μένα, δικαίωμά τους είναι, ναι. αλλά ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ μου δίνει αγάπη, με αγαπάει και είναι ένα ωραίο αίσθημα αυτό, ότι αυτή η αγάπη δεν προέρχεται από μια οδηγία, δεν προέρχεται από μια πολιτική κατεύθυνση, αλλά προέρχεται αυθόρμητα από την εμπειρία που είχαν μαζί μου. Δηλαδή, άρα καταλαβαίνω ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να είσαστε υποψήφιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Δεν το ξέρω αυτό. Θα το δείξει. Δεν ξέρω. Λέω και με το Πράττω θα δείξει, αν μπορέσουμε να μαζέψουμε. Εμείς δεν είχαμε επαγγελματικό μηχανισμό και από το COVID και τις περιορισμούς που είχε το COVID υποφέραμε περισσότερο από όλους. Κατανοητό αυτό. Δεν μου λέτε, εδώ υπάρχει απλή αναλογική μπροστά μας. Έτσι. Ναι. Για μικρά κόμματα, για μικρούς σχηματισμούς. Αρκεί να έχεις τα οικονομικά που είναι απαραίτητα. Ναι. Άρα αν κάποιοι ενδιαφέρονται για μας, υπάρχει λογαριασμός ανοιχτά στην τράπεζα, ας μας ενισχύσουν. Δεν μου λέτε τώρα, ποια κυβέρνηση θεωρείτε ότι θα ήταν η καλύτερη για τη χώρα μετά τις εκλογές? Θέλω να μου κάνετε έτσι με το χέρι στην καρδιά μια αποτίμηση αυτών των 3-3,5 χρόνων που έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση που να είναι πατριωτική, προοδευτική, να μιλάει στην καρδιά του εργαζόμενου ανθρώπου και να έχει απέναντί της τους ολιγάρχες. Διότι στην Ελλάδα συμβαίνει ό,τι συνέβαινε στην Πολωνία ή στη Σουηδία του 17ου-18ου αιώνα. Οι ολιγάρχες ήταν έτοιμοι να αφήσουν να διαλυθεί η χώρα τους προκειμένου να μην περιοριστούν τα δικαιώματά τους. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να βυθίζεται η χώρα. Και με βάση αυτά τα κριτήρια, οι δυνάμεις που εκφράζουν το σκεπτικό μου είναι οι δυνάμεις της αριστεράς και άλλες δημοκρατικές ίσως δυνάμεις. Όταν λέτε μακάρι να κάναν μέτωπο. Θα βλέπατε, ας πούμε, ένα μέτωπο ξανά έτσι όπως το βλέπει ο Αλέξης Τσίπρας, που θα καλούσε μέσα ακόμα και το Γιάννη Βαρουφάκη, το ΠΑΣΟΚ. Εσείς απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις πώς τοποθετήσετε? Εγώ πιστεύω ότι αν συμφωνήσει κανείς σε ένα πρόγραμμα και έχει και τις ασφαλιστικές δικλείδες εφαρμογής αυτού του προγράμματος, είναι καλό. Προεκλογικά να συμφωνήσει, εννοείται. Βέβαια. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα δεν είμαστε σαν τη Γερμανία. Έχουμε μόνο 3 μέρες, άντε με τη δεύτερη και τρίτη, 9 μέρες. Άρα η όποια συμφωνία πρέπει να γίνει προεκλογικά. Ενώ στη Γερμανία ή στην Αμερική οι διαβουλεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης, λέω, στην Αμερική δεν είναι συμμαχικές, παίρνουν χρόνο και είναι και ουσιαστικές, προφανώς. Και είναι και δεσμευτικές αυτά που συζητιούνται. Δηλαδή, εμένα ο Βαρουφάκης δεν με συμπαθεί. Σε πολλά πράγματα. Με τις πρέσπες ήταν. Εγώ ξέρω πολλά τι έκανε, που ποτέ μου δεν μίλησα δημόσια. Παρ' όλα αυτά, αν τον ακούσετε τη συνομιλία του για τα πανεπιστήμια που τον παρακολούθησα με προσοχή, ήταν εξαιρετικός. Σαν ομιλητής έχει κάποια δυσκολία, αλλά είναι εξαιρετικός σε περιεχόμενο. Άρα πρέπει να βρει κανείς εκείνο εκεί το περιεχόμενο με το οποίο να συνεννοηθεί. Ναι, αλλά αυτό το περιεχόμενο που μου λέτε, όταν μου αναφέρετε και τα πρόσωπα, ξέρετε, με πάει πίσω λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ των αρχών του 2015. Όχι, γιατί λέμε όλες τις δυνάμεις ναι. που θέλουν ένα κοινό πρόγραμμα δεσμευτικό.
αν το θέλουν και δεσμεύονται, μπρος να το υλοποιήσουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου, δηλαδή οι προκαταλήψεις. Μην ξεχνάτε ότι εδώ φτάσαμε σε κυβερνήσεις και με Λάος και ναι, με Πανέλ. Και με Ανέλ. Να σας πω, αν υπάρχει κάτι το οποίο σας έχει πληγώσει από την, αυτή την περίοδο της Υπουργείας σας, ποιο είναι αυτό? Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές βρέθηκα μόνος μου. Δηλαδή, με έκαναν καμιά φορά, ευτυχώς με στήριζε ο Αλέξης τότε. Μέχρι να γίνει η γνωστή ιστορία, τα 3 πρώτα χρόνια. Η γνωστή ιστορία εννοείται με τον Πάνο Καμένο. Ναι, ναι. Μέχρι τότε μερικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ με βλέπαν με το προϊστορικό της διαμάχης ΚΚΕ εσωτερικού ως κάποιο ξένο σώμα ή ύποπτο ή ξέρω εγώ θέλει να έχει κανονικές σχέσεις με χώρες που εκείνοι σαν κινήματα δεν θέλανε. Ναι. Αλλά προσέξτε να δείτε, εγώ πάντα τους εξηγούσα. Άλλο να είσαι κίνημα, άλλο να είσαι κυβέρνηση. Άλλο να υπερασπίζεις τις αξίες σου και άλλο να υπερασπίζεις τα κρατικά συμφέροντα, τα συμφέροντα της χώρας σου. Δεν είναι πάντα τα ίδια. Μάλιστα. Και ούτε συμπίπτουνε. Και ναι, πρέπει να έχει ευελιξία και η κυβέρνηση να καταλαβαίνει και να αφομοιώνει στην πολιτική της τα ρεύματα αξίας. Και τα ρεύματα αξίας οφείλουν να καταλάβουν ότι εδώ είναι μια σοβαρή υπόθεση. Εγώ θα έπρεπε να σας πω ότι πέρα από τα προοδευτικά, δημοκρατικά, αριστερά που σας είπα, θέλω και τους ανθρώπους στην πολιτική σοβαρούς. Βγαίνω να μιλήσω όταν έχω να πω κάτι που πιστεύω ότι μπορούν από μένα ο κόσμος να μάθει κάτι. Μπορεί να είναι και λάθος, αλλά ναι, κάτι εντάξει, να μάθει, κάτι να σκεφτεί, να προβληματιστεί. Δεν μπορώ διαλόγους για δευτερεύοντα. Δεν μπόρεσα το 89, ήμουν στην ηγεσία του ΚΚΕ και παραιτήθηκα την πρώτη μέρα που έγινε η κυβέρνηση Τζανετάκη, δηλαδή αριστερά, Μητσοτάκης, πατέρας. Ναι. Διότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε ένα απέραντο φρενοκομείο που λέγει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, σκανδαλολογίας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το ΚΚΕ και αριστερά μπήκε με 14% και βγήκε με 6%. Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα. Θέλει μια προσοχή όλα. Τώρα δεν βλέπω πιθανότητες εν ώψη εκλογών να σταματήσει η σκανδαλολογία, το αντίθετο. Ναι, αλλά ας αναβαθμιστούν τουλάχιστον τα ζητήματα ασφάλειας, άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού. Για μένα, κύριε Κουβέρα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν συζητάμε για το μέλλον της χώρας. Δηλαδή, πώς την ονειρευόμαστε την Ελλάδα? Εγώ έχω κάνει 2-3 δημόσιες ομιλίες πριν γίνω υπουργός και 2 αφού έγινα υπουργός, με αυτό το στίγμα, με αυτή την τοποθέτηση. Ναι. Δηλαδή λέγοντας, θέλουμε τη χώρα μας να μπει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στην πέμπτη κοινωνία που λένε οι Άπωνες και λοιπά, να αρχίσουμε τις ονοματοδοσίες. Αυτό σημαίνει νέες τεχνολογίες. Έχουμε καλή νεολαία. Τι έχει η νεολαία μας? Καλές σπουδές. Είναι καλά τα ελληνικά ναι, πανεπιστήμια. Κάνει λάθος μεγάλο κυβέρνηση που τα βάζει με τα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι πολύ καλά. Καλές σπουδές και πολλές γλώσσες. Η νέα γενιά ξέρει πάρα πολλές γλώσσες. Ναι. Εγώ είχα φοιτήτρες που μιλάγανε 7-8 γλώσσες ασιατικές. Έχουμε λοιπόν τα πρόσωπα που είναι το πιο σπουδαίο πράγμα για τη νέα τεχνολογία. Ας φτιάξουμε μια διαδικασία επενδύσεων προσανατολισμού και ας οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα τύπο ανάπτυξη. Υπάρχουν διεθνώς 10 τύποι ανάπτυξη, έχω αναλύσει ναι, πριν 20 χρόνια. Μάλιστα. Ο καλύτερος, ο 10ος στη σειρά της ανάλυσης, είναι αυτός που προβλέπει υψηλή μόρφωση, υψηλή ποιότητα παραγωγής, υψηλή αξία αγαθά, άρα υψηλή αξία εξαγωγές και υψηλούς μισθούς. Ας μπούμε σε αυτό μάλιστα, τον δρόμο ανάπτυξης με δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, τι θα κάνουμε με τη βιογενετική, πώς θα φέρουμε την νανοτεχνολογία, θα φτιάξουμε ένα εργοστάσιο ρομποτικής? Δεν γίνεται. Σας φέρω λοιπόν, ένα παράδειγμα ξέρετε, μόνο. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, το ξέρω, και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και για πολλά άλλα θέματα, αλλά δυστυχώς ο τηλεοπτικός μας χρόνος είναι πεπερασμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας και για τους τηλεθεατές, θέλω να πιστεύω. Και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Υπό την προϋπόθεση ότι. Όχι υπό την προϋπόθεση, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς εμείς. Αλλά με το δεδομένο ότι μπορεί να είσαστε και υποψήφιος. Το κρατάω αυτό. Ναι, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Εντάξει, δεν το λέω για την καρέκλα. Με ενδιαφέρει η υλοποίηση των ιδεών που προχωράνε τη χώρα. Αν μπορώ να βοηθήσω 3 νέοι άνθρωποι, σαν ένας μικρός κόκκος σε ένα λόφο άμμου, να κατρακυλήσουν όλη την άμμο σε μια κατεύθυνση, θα είμαι ευτυχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κοτζιά. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε αμέσως τώρα με τον κύριο Γιάννη Μόσχο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Αμέσως μετά το διάλειμμα.